Γεια χαρά φίλοι του Καναγιού, σήμερα νέο επεισόδιο παραλαβές σε αρκετά σύντομο διάστημα από το περασμένο και αυτό περισσότερο το κάνω γιατί μου ήρθε ένα κομμάτι το οποίο αλήθεια ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Πριν πάμε σε αυτό θα δείξω έτσι και κάποια πραγματάκια που μου ήρθαν την περασμένη εβδομάδα. Για να πάμε στο ψητό, το καλό, το κομμάτι που βλέπετε ήδη στα δεξιά σας. Λοιπόν, εδώ για αρχή θα δείξω ένα λοτάκι loose παιχνιδιών που μου ήρθανε για Mega Drive. Απλά θέλω να παίξουμε έτσι μπαλίτσα. Λοιπόν, αυτά ήταν λοτάκι basic. FIFA 96 Soccer, τη EA Sports, Electronic Arts, με το ιδιαίτερο case της κασέτας που μας έχει συνηθίσει η Electronic Arts εκείνη την εποχή. Εντάξει, ok, not a big deal, ένα normal ποδοσφαιράκι. Genesis NBA Jam, το Tournament Edition, το γράφει και κάπου εδώ το άχνο φαίνεται, TE, που είναι πολύ καλό και είναι πολύ γρήγορο στο Genesis. Θυμάμαι να το παίζω με το συμμεθήμο το Σωτηράκο, αυτό εννοείται την PAL έκδοση για Mega Drive. Και παίζαμε τρελά διπλά τα καλοκαίρια εκεί στο γυμνάσιο και με τα dunks εκεί, τις ιστορίες, he's on fire, που σηκωνόταν εκεί, πήδαγε με τις φωτιές, τα καλάθια. Ωραίο παιχνίδι, μόνο για θέματα νοσταλγίας το πήρα loose. Αλλά γενικά δεν μου αρέσει να παίρνω loose παιχνίδια, ίσα ίσα προσπαθώ να αντικαθαστώ τα loose παιχνίδια με SIB μετά. Ο λόγος που πήρα αυτό το λωτάκι είναι δύο παιχνίδια που θα τα δούμε στο τέλος, φτάνουμε και μέχρι εκεί. F1 World Championship Edition, ωραίο παιχνιδάκι με Formula 1, γρήγορο για την εποχή του. Ήταν έτσι λίγο, βασικά να το πω, ήταν η ιδέα πριν σκάσει το Virtual Racing, που ήταν και η κασέτα με το ενσωματωμένο chip που άρχισε να δουλεύει τα πολύγωνα, μια απάντηση στο FX chip που άρχιζε να κάνει το Super Nintendo με τα Star Fox και τα λοιπά. Μετά Ultimate Soccer, εδώ, εντάξει, ok, έχω αρκετά ποδοσφαιράκια στο Mega Drive, αυτό δεν το είχα. Loose βέβαια, να μπει σε συλλογή των loose, κάποια στιγμή θα κάνω SIB και αυτά. Και εδώ τώρα είναι οι δύο λόγοι που πήρα αυτό το λωτάκι. Αυτά τα δύο παιχνίδια βέβαια δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν μπόρεσα να μην τα πάρω. Αυτά είναι δύο hidden gems του παιχνιδιού, θα πω εγώ. Λοιπόν, ας δούμε το πρώτο. Το πρώτο είναι το Two Crew Dudes. Λοιπόν, αυτό είναι ένα Japanese platform beat 'em up, το οποίο έγινε release το 92 από την τότε εταιρεία, την Data East. Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια beat'em up platform τύπου Streets of Rage και τα λοιπά, και είχε ένα πολύ ιδιαίτερο θεματικό setup στη Νέα Υόρκη, η οποία έχει φάει nuclear έκρηξη από ένα τρομοκρατικό group, και αυτοί εδώ οι τύποι που τους έχει στρατολογήσει η Αμερικάνικη κυβέρνηση αναλαμβάνουν να εξουδετερώσουν αυτή την τρομοκρατική οργάνωση σε μια Νέα Υόρκη που έχει γίνει fallout, έχει φάει τα πυρηνικά της. Ιδιαίτερο παιχνιδάκι με boss battles όμορφες, με διάφορα άλλα power-ups, stages. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Το θυμάμαι σε περιοδικά παλιά, δεν το είχα παίξει ποτέ. Και τώρα ήρθε η ώρα. Two Crew Dudes λοιπόν. Και το επόμενο παιχνίδι, από αυτό το λεπτάκι που άξιζε, είναι το Game Ground, παιδιά. Αυτό είναι ένα arcade RPG παιχνίδι, το οποίο είχε βγει στα arcade στην Ιαπωνία το 88 από τη Sega φυσικά. Και επίσης αυτό εδώ το παιχνίδι έχει βγει και στο Master System. Στο arcade υπήρχαν 40 levels, στο Mega Drive και στο Master System υπάρχουν 50 levels και πιάνει σαν storyline από την παλιά εποχή, την προϊστορική, και φτάνει μέχρι το μέλλον, σαν το Civilization ένα πράγμα, αλλά σαν RPG διαλέγεις έως και 20 παίχτες, ο κάθε ένας με τα δικά του abilities, και είναι ένα πολύ ωραίο μοτίβο παιχνιδιού θεματικό βασισμένο σαν JRPG. Οπότε λοιπόν να και ένα παιχνίδι RPG, γιατί πολλοί λέτε ότι το Mega Drive δεν έχει RPG, έχει μόνο ένα Fantasy Star και τίποτα άλλο, συγκριτικά με το Super Nintendo. Κάνετε λάθος, υπάρχουν πάρα πολλά
παιχνίδια, ειδικά σε Japanese εκδόσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά RPG που δεν ήρθαν σε ευρωπαϊκά ή σε αμερικάνικα. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό εδώ, το οποίο ήταν το λωτάκι που πήρα για αυτά τα δύο τα παιχνιδάκια. Στην άκρη εδώ με το Sonic. Επίσης θέλω να συνεχίσω με Mega Drive και να δείξω αυτό εδώ το παιχνίδι που πάντα μου άρεσε από μικρός και δεν το είχα. Πορτογαλέζικο βέβαια. Μπλιστεράκι, αυτοκολλητάκι, σφραγίδα Sega Πορτογαλίας. Συμπάκι. Άψογη κατάσταση. Ένα πολύ καλό παιχνίδι που κάποια στιγμή στο μέλλον θέλω να το κάνω ένα Console Wars εναντίον του Super Nintendo, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Πολύ όμορφο παιχνίδι και το πήρα κιόλας γιατί όπου να είναι βγαίνει και η ταινία, το 4. Βλέπουμε εδώ, 32 Megs. Όμορφο παιχνιδάκι. Να το βάλουμε και αυτό στην άκρη εδώ. Και το επόμενο παιχνίδι... Να σας βάλουμε και από αυτούς τους τύπους, μην τους ξεχάσουμε. Το επόμενο είναι Sonic Compilation, το οποίο περιλαμβάνει το Sonic 1, το Sonic 2 και το Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Εντάξει, ένα παιχνίδι λίγο αδιάφορο που δεν το έχω σαν σκέτο. Ουσιαστικά με αυτό το παιχνίδι έκλεισα ακόμα πιο πολύ σχεδόν όλη τη συλλογή για Mega Drive. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βασικά παίζει να είναι σε καινούριο. Χοντρό manual εδώ βλέπετε γιατί περιλαμβάνει και τα manual στα τρία παιχνίδια. Πολύ καθαρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αρτέμι για το παιχνίδι αυτό. Sonic Compilation. Επόμενο ένα λίγο παλιό παιχνίδι. Last Gen βέβαια. Το Deze. Να ξέρετε ότι παιδιά δεν λέγεται Deus Ex που ακούω να το λένε έτσι πολύ. Είναι στα γαλλικά και έχει και τη liaison Deze, που σημαίνει δύο μάτια. Αυτό είναι το Mankind Divided, το Day One Edition. Είναι παιχνίδι περίπου 3 χρόνων. Βέβαια ήταν σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή και το πήρα για τη συλλογή. Το μοναδικό DZ που έχω παίξει εγώ ήταν το πρώτο που βγήκε για το PC το 99 ή το 2000, αν θυμάμαι καλά. Τότε ήταν που βγαίνανε πολλά shooters και είχα φρικάρει με αυτό το παιχνίδι. Είχε πολλές ιδιαιτερότητες και καινοτομίες για τα shooters της εποχής. Αυτό έχει βέβαια μέσα και κάτι promo codes παραπάνω γιατί είναι digital λάθος day one edition. Έχει μέσα κάτι κωδικούς και κάτι πραγματάκια. Το έχω ξεκινήσει. Δεν είναι το shooter που θα παίξεις γρήγορα και θα το τελειώσεις γρήγορα. Είναι ένα shooter που θέλει exploration. Είναι ιδιαίτερο, θα σας φάει χρόνο, μην νομίζω ότι είναι κάτι σαν Gears of War ή Halo, όχι, ή Call of Duty. Το campaign του έχει ψωμί και θέλει να δώσουμε πόνο. Και αυτά λοιπόν από εδώ και πάμε τώρα, πριν πάμε στο ψωμάκι το καλό, θέλω να δείξω κάτι το οποίο δεν το έχω δείξει ούτε στην ομάδα στο Facebook, το είχα δείξει μόνο στο προσωπικό μου προφίλ. Λοιπόν, τις προάλλες έκανα κάτι ανασκαφές πάλι στο Πατρικό, παλιά παιδική αλληλογραφία και ιστορίες, και παιδιά βρήκα το άλμπουμ της όχι της Nintendo, δεν είναι official Nintendo, βρήκα το άλμπουμ του Super Mario τα αυτοκόλλητα, το οποίο ποιος ξέρει ποιας εταιρείας ήτανε. Λοιπόν, το έχω όλο συμπληρωμένο όπως βλέπετε, δυστυχώς μου είχε πέσει μελάνη, φαίνεται. Ελπίζω να σας ξυπνάω μνήμες, όσοι δηλαδή δεν το έχετε δει, ελπίζω να σας ξύπνησα κάποιες μνήμες αυτή τη στιγμή φοβερές. Πιστεύω ότι είναι κάπου στο 93-94 αυτό το άλμπουμ. Όπως βλέπετε λοιπόν το έχω συμπληρωμένο όλο, αλλά για να μην νομίζω ότι εγώ το έχω βρει από κάπου αλλού και ότι λέω ψέματα, εδώ είναι τα στοιχεία μου. Νίκος Κορές, V240 Γαλάτσι, τότε το παλιό το σπίτι που μεγάλωσα, ηλικία 12, οπότε είναι του 94, καλά είπα. Γιατί εγώ είμαι το 82 και εδώ λέει ότι κλήρωνε 500 Game Boy και 500 ποδήλατα πολλών ταχυτήτων. Για να γινόταν όμως αυτό έπρεπε να συμπληρωθεί και το μπροστά μέρος και το τυχερό αυτοκόλλητο. Το τυχερό αυτοκόλλητο όπως το ξέρω δεν πρέπει να το βρει και ποτέ και κανείς. Επίσης έχει πλάκα που έχω σημειώσει ποδήλατο γιατί Game Boy είχα ήδη από το 91.
Βέβαια και ποδήλατα είχα, αλλά είχα δύο BMX και τότε ήθελα να πάρω mountain, θυμάμαι, πρώτη γυμνασίου. Οπότε είχα επιλέξει το mountain. Δυστυχώς όμως δεν βρήκα ποτέ το τυχερό αυτοκόλλητο. Τα παράπονά μου στη Bingo Line Λεωφόρος Πατών, Παλίνη, η site των Ισπανία. Μάλιστα, αυτό μόλις βρω ευκαιρία θα το καθαρίσω όσο γίνεται μέσω επεξεργασίας και θα το ανεβάσω στο site μου, το Console Hunter, στην ενότητα με τα scans, για να μπορεί κάποιος να το χαζέψει μέχρι να το εκτυπώσει άμα γουστάρει κτλ. Οπότε αφήνουμε εδώ και πάμε τώρα στο ψωμάκι. Το ψωμάκι είναι για μένα αυτό εδώ, μάγκες μου. Να δω πώς θα το φορέσει τώρα η εικόνα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Θα το βάλω αυτό εδώ. Θα βάλουμε και τους άλλους τους τύπους πιο πλάγια. Λοιπόν, και ιδού. Λοιπόν, Assassin's Creed Origins God's Collector Edition για PS4 βέβαια. Το ήθελα πάρα πολύ αυτό, παιδιά. Να πω τώρα τι να πω. Τώρα εγώ το πιάνω εδώ και έχω χάσει τα λόγια μου, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, το Origins για μένα, πιστεύω, το Assassin's Creed Origins είναι μέσα στα top 5 καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών για μένα. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για αυτό το παιχνίδι. Θα πω ότι μου άρεσε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που με έκανε να αλλάξω τον προορισμό του ταξιδιού του μέλητος του γάμου μου πέρσι, από Ταϊλάνδη που είχα σχεδιάσει με τη γυναίκα μου, για να πάμε, παιδιά, στη μαγευτική Αίγυπτο και να πάω στα περισσότερα σημεία που έπαιξα και στο παιχνίδι τα επισκέφτηκα. Σύντομα για αυτό θα κάνω ένα επεισόδιο μαγικό, που θα είναι και review για το Origins, αλλά θα δείξω και θα πω για ποιο λόγο ένα video game με ανάγκασε να πάω στην χώρα που παίρνει τόπο, στην Αίγυπτο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα είναι ένα πολύ όμορφο επεισόδιο. Έως τότε πάμε να δούμε εδώ, λοιπόν, το σήμα, το οποίο, εντάξει, θα σποιλάρω, αλλά θέλω να το κάνω τατουάζ αυτό εδώ, το οποίο είναι το μάτι ούτως ή άλλως ιερογλυφικό και έχει μια φοβερή αρμονία με το λόγο των ασασίνων, όπου στο παιχνίδι και όλα σε αυτό συγκεκριμένα είναι το κρανίο του γερακιού που είχε πέσει, είχε λιώσει στην άμμο και όταν το σηκώσανε από κάτω φαινόταν αυτό, δηλαδή ότι έτσι κάπως έκατσε το κρανίο. Η επόμενη έκδοση, η πιο ακριβή συλλεκτική, έχει μέσα, η διαφορά της είναι ότι έχει steelbook, που εδώ αυτό δεν έχει steelbook, και έχει και το κρανίο και καλά του γερακιού, το οποίο δένεται μαζί με σαν περιδέρο για να το φορέσει κάποιος θεωρητικά. Λοιπόν, αυτή είναι η έκδοση του PS4. Εγώ βέβαια το παιχνίδι το έχω σε Ultimate Edition για το Xbox, όχι σε συλλεκτική. Είχα κάνει το λάθος να το πάρω απλά σαν παιχνίδι, που μετά αγόρασα όλα τα extra missions και στη συνέχεια αγόρασα και όλα τα DLC, οπότε θεωρείται σαν Ultimate Edition. Αυτή τη συλλεκτική την πήρα γιατί σαφώς ότι δεν βρίσκεται σε Ubisoft πλέον, εντάξει, βρίσκεται μόνο στο eBay από resellers. Όμως
αυτή ήταν σε λίγο πιο ανταγωνιστική τιμή από τις υπόλοιπες, για τον απλούστατο λόγο ότι απλά δεν είχε μέσα το παιχνίδι του PS4, το οποίο είχε μόνο μια extra mission τότε, αυτό με τη θάλασσα αν θυμάστε καλά, και κάποια οπλάκια, δηλαδή τι να είχαμε να λέγαμε, που αυτά τα έχω στο Xbox την έκδοση, οπότε την πήρα και απλά δεν έχει μέσα το game, που το game έτσι για τα μάτια του κόσμου κάποια στιγμή μπορώ απλά να το αγοράσω σε used και να πω ότι το έχω για αυτή την έκδοση. Λοιπόν, εδώ βγάζουμε το περίβλημα που μας λέει δηλαδή ότι είναι για PS4 και εδώ τώρα είναι το κουτάκι, είναι ίδιο σχεδόν, δεν αλλάζει κάτι. Τώρα ξέρω ότι δεν βοηθάει τόσο έτσι η κάμερα, αλλά πιστεύω ότι έχετε μια ιδέα. Λοιπόν, βλέπω ότι πάει τραβηχτό προς τα πάνω. Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συσκευασία και το παιχνίδι δηλαδή για όλα αυτά, ο seller στο eBay έλεγε ότι απλά ανοίχτηκε για το παιχνίδι και όλα τα άλλα κλειστήκανε. Η μόνη δηλαδή ταλαιπωρία που υπήρχε στη συλλεκτική είναι αυτό εδώ, που not a big deal, δεν με νοιάζει καν. Λοιπόν, η συλλεκτική αυτή την ήθελα για τον Bajek of Siwa, που είναι ο ήρωας του ομώνυμου παιχνιδιού. Εδώ το ανοίξουμε λίγο με προσοχή, εκτός αν έχει σελοτέιπ. Ναι, έχει σελοτέιπ. Ναι, παίζει να μην έχει ανοιχτεί ποτέ, έλεγε αλήθεια ο seller, γιατί φαίνεται ότι καν δαχτυλιές δεν έχει πάνω, παιδιά, το πλαστικό. Εδώ το σίμιταρ. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και εδώ, παιδιά, είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα αυτή τη συλλεκτική. Ο Bajek πάνω σε ένα άγαλμα μαζί με το τόξο του, σε στάση έτσι όμορφη, την ασπίδα του, το σκάραμπ. Είναι βαρύ, είναι πολύ όμορφο, δεν ξέρω, εγώ τώρα έχω πάθει πλάκα. Το σπαθάκι του τώρα δεν θέλω να το ζόρισω τώρα, να το βάλω τώρα on camera, μην γίνει κανένα λάθος και σπάσει. Πολύ όμορφο. Exclusive Ubisoft δηλαδή, ήταν τότε για προπαραγγελία του παιχνιδιού. Αλλά δεν έχει μόνο αυτά η συλλεκτική. Τα βάζω αυτά εδώ. Κοιτάξτε, όπως και στο Odyssey, δεν ξέρω, όσοι με παρακολουθείτε από παλιά θα θυμάστε ότι ήμουν ο πρώτος στο ελληνικό YouTube που έκανε unboxing την Odyssey, την Assassin's Creed Origins Odyssey, sorry, Spartan Edition, τη συλλεκτική, η οποία ήταν early play, δύο μέρες πριν βγει δηλαδή στο release, μου την είχε στείλει η Ubisoft, πιο ακριβή βέβαια έκδοση εκείνη, πιο πλούσια, και ο Αλέξιος είναι απίστευτος και υπάρχει και το ίδιο μοτίβο, δηλαδή δείχνει από πίσω την αρχαία Ελλάδα και τον Αλέξιο να στέκεται, και εδώ βλέπουμε το αντίστοιχο, βλέπουμε δηλαδή εικόνα από το παιχνίδι θεωρητικά, τις πυραμίδες, τον ήλο, τη βλάστηση του Νείλου, τριγύρω βλέπουμε παντού ιερογλυφικά, δηλαδή κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν stand μόνο αυτό της φιγούρας, γιατί είναι όμορφο, δεν είναι άσχημο. Και εδώ, για τέλος, υπάρχει θεωρητικά αυτό εδώ, απλά να το ανοίξω χωρίς να του κάνω καμιά ζημιά, είναι συρταράκι. Και εδώ μέσα, λοιπόν, Secrets of the First Pyramids, το οποίο μου είπε ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως seller, δηλαδή αν πάρω το παιχνίδι θα το έχω. Ο χάρτης του παιχνιδιού,
η Desert in Deseret, π.χ. Πήγα σχεδόν και εκεί. Κροκοδιλόπολης. Δεν θέλω τώρα να το ανοίξω όλο. Κυριναϊκά. Αλεξάνδρεια. Great Green Sea. Ή όχι, βασικά θα το ανοίξω. Να το δείτε. Να το δω και εγώ να γουστάρω. Να θυμάμαι που πήγα για αυτό το παιχνίδι. Που με ανάγκασε αυτό το παιχνίδι. Δεν πήγα στην Ταϊλάνδη για να πάω στην Αίγυπτο. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε να δούμε τώρα εδώ. Τα περισσότερα που βλέπετε εδώ υπάρχουν, δηλαδή στη λίμνη Μαραιώτης πέρασα όταν πήγαμε από το Κάιρο στην Αλεξάνδρεια. Το Κάιρο βρίσκεται κάπου εδώ πλέον, εδώ που γράφει Κέμ Σουνόμ, κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, Κούφου, Κάφρε και Μενκάουρε, Μικερίνου, Χεφρίνου και Χέοπα. Η όαση του Φαγιούμ, η όαση της Σίβας, κάπου εδώ, η Σίουα, όπως θέλετε το λέτε, εδώ. Κατάρα Depression. Ένας όμορφος χάρτης, από πίσω να δούμε τι έχει. Από πίσω έχει απλά ιερογλυφικά. Τον αφήνουμε στην άκρη. Και τέλος, το πολύ όμορφο artbook, που θα μπει και αυτό μαζί με το artbook του Odyssey. Ναι, φαίνεται ότι δεν έχει ανοιχτεί, ούτε δαχτυλιά δεν έχει. Εικόνες από το παιχνίδι, το development, χαρακτήρας. Πολύ όμορφο. Giza and Memphis. Εντάξει, εγώ τρελαίνομαι γενικά για την αρχαία Αίγυπτο. Και γι' αυτό ήταν ο λόγος που πήγα κιόλας εκεί, γιατί από πολύ μικρός αυτό το μυστήριο και η μαγεία του πρώτου πολιτισμού στην ιστορία, που ήταν ο αρχαίος Αιγυπτιακός, πάντα με τράβαγε. Και πηγαίνοντας εκεί φυσικά έκανα άλλο ένα όνειρο πραγματικότητα. Χθροί, όπλα, στολή, κάποια σύνδεση, όπως βλέπετε εδώ στην Αλεξάνδρεια, με αρχαίους ελληνικούς ναούς, που υπήρχε το ελληνικό στοιχείο όπως ξέρετε, η έρημος, ο μπάγκεκ από ψηλά με το γεράκι, το σενού, το artbook. Επίσης ξέχασα ότι μέσα είναι και το soundtrack του παιχνιδιού, συντάκι, που είναι όλα μέσα τα regions, τα θεματικά τους. Αυτά. Οπότε αυτή ήταν η συλλεκτική God's Edition του Origins, μιας από τις πιο αγαπημένες μου παιχνιδάρες. Θα βάλω τον Μπάγκεκ να κάνει παρέα δίπλα στον Αλέξιο. Πολύ όμορφο, η τιμή της ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική, που απλά δεν είχε μόνο μέσα το παιχνίδι όπως είπα. Για όσους δεν την έχετε και αυτό το παιχνίδι σας αρέσει πάρα πολύ και γενικά μαζεύετε ψιλοσυλλεκτικές, θεωρώ ότι αυτό το άγαλμα είναι ένα must και η τιμή της δεν είναι εξωφρενική. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με τη συλλεκτική του Resident Evil, του remake του 2 που είχε 270 ευρώ και μου είχε μέσα κάτι κλειδάκια τώρα για κάτι ιστορίες τέτοιες. Μιλάμε για μια όμορφη συλλεκτική που κυριαρχεί το αρχαίο αιγυπτιακό στοιχείο. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο, μας πήρε ώρα, παραλαβές, ήθελα να σας δείξω αυτή την εκδοσούλα και τα λέμε στο επόμενο. Να είστε καλά φίλοι μου και καλή συνέχεια.